αγκαλιάζει. Ούτε λεπτό ούτε στιγμή μη σταματάς να με φιλάς. Σαν ένα αστέρι μαγικό με στη δική μου νύχτα μοιάζει. Είσαι μια θάλασσα εσύ κι εγώ στα μάτια σου νησί. Σαν να με κοιτάς. Μέχρι να γίνεις η τέλεια του κόσμου, εσύ θα είσαι μες στα μάτια μου το φως μου. Ο πιο γλυκός μες στο κορμί ο πυρετός μου. Μέχρι να γίνεις η τέλεια του κόσμου. Μέσα στα χέρια μου να σταζείς. Απ' τα φεγγάρια του ουρανού εσύ να λάβεις πιο πολύ. Θέλω το γκρίζο της ζωής μου με άλλο χρώμα να τα αλλάζεις. Είσαι ένας έρωτας βοριάς που σπάει την πόρτα της καρδιάς με ένα φίλο. Να γίνεις η τέλεια του κόσμου, εσύ θα είσαι μες στα μάτια μου το φως μου. Ο πιο γλυκός μες στο κορμί ο πυρετός μου. Μέχρι να γίνεις η τέλεια. Γίνεις η τέλεια του κόσμου. Εσύ θα είσαι μες στα μάτια μου το φως μου. Ο πιο γλυκός μες στο κορμί ο πυρετός μου. Μέχρι να γίνεις η τέλεια. Ο Λευτέρης Μυτιληναίος στις αρχές της δεκαετίας του 70 ξαφνιάζει ευχάριστα το κοινό με το γλυκό παράπονο του έρωτα, όπως εκφράστηκε με τις περίφημες αμφιβολίες του σε στίχους και μουσική του Γρηγόρη Μπηθηκότση, ενώ ακολουθούν τα «Δεν είναι όλες ίδιες οι καρδιές» και «Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω» του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους του Πιθαγόρα. Σε στίχους του Κώστα Ρουβέλα. Του Κώστα Ρουβέλα, συγγνώμη. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ για να με διόρθωσες. Όχι, γιατί βρήκα τον πελά μου κάποια στιγμή. Διακριτικός αντιστάρ, ακόμη και στην εποχή που τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται πάνω του, εξέπεμπε μια γλυκύτητα που τον έκανε αξιαγάπητο και εκπέμπει αυτή τη γλυκύτητα, είναι απέναντί μου. Έμεινε πιστός φίλος και ερμηνευτής του Πάλκου, μακριά από την εύκολη δισκογραφία, πάντα σε άμεση επαφή με το κοινό του, που έκπληκτο διαπίστωνε ότι η φωνή του καλυτέρευε με τα χρόνια αντί να ξεθοριάζει, Λευτέρη. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια που είπες για μένα. Ξέρω, είναι λόγια καρδιάς. Τα λες από την ψυχή σου μέσα και γι' αυτό πιάνουν τόπο. Τα ακούω. Να. Δεν ακολακίες. Είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ είναι πολύ. Είναι πηγή ζωής για μένα. Είναι η πραγματικότητα που υπάρχω και ζω σαν τραγουδιστής. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος αξιαγάπητος και νομίζω ότι και εσύ έχεις συντελέσει πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί μια κάστα τραγουδιών και τραγουδιστών που σήμερα επιβιώνουν μέσα σε αυτό το χώρο, και είναι αξιολόγο να σε αναφέρουμε και σένα, Στάκη. Πρέπει τώρα να παρουσιαστούμε, να ξέρει ο κόσμος ποιος μιλάει. Στα λόγια και τις μουσικές ο Χρήστος Αναστασίου, απέναντί μου ο δικός σας, Λευτέρης Μυτιληναίος,
Και έχω και ένα καλεσμένο, έκπληξη στο Λευτέρι εδώ, τον βιρτουόζο του μπουζουκιού, τον Μιχάλη τον Καζάνα, που θα τον συνοδεύσει σε κάποια τραγούδια που θα πούνε ζωντανά εδώ στο στούντιο. Λευτέρι, ο λόγος εσένα. Πολύ ωραία λοιπόν. Δεκτώ αυτό που λες. Είναι όμορφο, είναι ένα ξάφνιασμα. Είναι απρόπτο για μένα και τα απρόπτα μου αρέσουν. Γιατί αυτά μου δίνουν το ταρακούνημα που λέμε. Γι' αυτό θα ενδώσουμε. Να τραγουδήσουμε κάποια τραγούδια λοιπόν. Είναι και δική μου χαρά και σε ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια και οπωσδήποτε το ακροατήριό σου που είναι πολύ μεγάλο από ό,τι ξέρω. Να σε καλά, Λευτέρη. Το ραδιόφωνο αυτό έχει χτίσει μεγάλη ιστορία. Γενικά, το γενικά τα ραδιόφωνα χτίζουν τα ραδιόφωνα όλα όπου και αν υπάρχουν καλοί άνθρωποι και καλοί παρουσιαστές. Έτσι. Ακριβώς. Να ακούσουμε ένα τραγούδι σου. Να ακούσουμε, ναι. Δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου. Ποιος το έγραψε? Ο Τάκης Σούκας, νομίζω. Ο Τάκης Σούκας το έγραψε, ναι. Με. Με στιχουργό πρέπει να είναι ο Παπασιδέρης. Ο Ηρακλής ο Παπασιδέρης είναι. Πάμε να τα ακούσουμε. Την καρδιά μου να γίνω άλλος άνθρωπος κι εγώ, να έδιωχνα την κάθε στενοχωριά, ποτέ μου να μην έβαζα καημό, να έδιωχνα την κάθε στενοχωριά, ποτέ μου να μην έβαζα καημό. Δεν μπορώ να φύγω από κοντά σου κι ας με κάνεις όπως θες εσύ. Γεννήθηκα με αισθήματα ωραία, γι' αυτό και υποφέρω στη ζωή. Γεννήθηκα με αισθήματα ωραία, γι' αυτό και υποφέρω στη ζωή. Την καρδιά μου να γίνει πέτρα να μη σ' αγαπώ. Αγάπη μου πολύ με έχεις πικράνει και όμως σε λατρεύω, σε πονώ. Αγάπη μου πολύ με έχεις πικράνει και όμως σε λατρεύω, σε πονώ. Δεν μπορώ να φύγω από κοντά σου κι ας με κάνεις όπως θες εσύ. Γεννήθηκα με αισθήματα ωραία, γι' αυτό και υποφέρω στη ζωή. Γεννήθηκα με αισθήματα ωραία, γι' αυτό και υποφέρω στη ζωή. Γεννήθηκα με αισθήματα ωραία, γι' αυτό και υποφέρω στη ζωή. Πιο πολλοί άνθρωποι πλέον έχουν κάτι σκοτωμένο στα μάτια τους. Όχι όμως ο Λευτέρης Μυτιλινέος. Το βλέμμα του είναι ακόμα καθαρό και ξάστερο. Δεν γνωρίζω πλέον και πολλούς ανθρώπους που μπορούν να σε κοιτάνε στα μάτια, Λευτέρη. Δεν ξέρω τι θες να μου πεις ακριβώς, δεν το κατάλαβα. Αυτά τα λόγια τα έγραψε ο φίλος σου, ο Νίκος, ο γιος του Χάρη Κλίν. Α, ναι, ο Τριανταφυλλίδης. Ο Τριανταφυλλίδης. Ναι. Λοιπόν, από εκεί τα πήρα αυτά τα λόγια, ναι, που είναι για σένα. Είναι ταλαντούχος στο χώρο του. Και συνεχίζει. Δεκαετίες τώρα ο Λευτέρης Μυτιλινέος σε μεγάλες πίστες, αναψυκτήρια, κοσμικές ταβέρνες και μουσικές σκηνές από τα ψηλά στα χαμηλά και τούμπαλιν. Δεν είναι και λίγο για 43 περίπου χρόνια
από την εποχή των 45 στροφών μέχρι τα συμπιεσμένα MP3 να παραμένεις ο εαυτός σου ένας αμετανόητος αισθηματίας από τους τελευταίους ευγενείς σε έναν άσπλαχνο, σκληρό και άδικο κόσμο που αλλάζει με ανελαίτη ταχύτητα και βαρβαρότητα. Αυτά τα λόγια είναι για σένα. Κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ζωντανό τραγούδι τώρα. Αλλά μέσα σε αυτό όλο το χάσμα υπάρχει και όσης όμως. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει και γλυκύτητα, υπάρχει και απαλότητα, υπάρχει, γιατί είναι συναισθήματα που δεν μπορείς να τα παραβλέψεις. Όχι, βέβαια. Γιατί είναι η ίδια σου η ζωή. Η υπόστασή μας αυτή είναι. Ακριβώς. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια σκληροί και κακοί στον άνθρωπο μας, γιατί κάτι μας συνέβη. Ακριβώς έτσι. Τι κάνουμε λοιπόν, για τη συνέχεια. Προχωράμε να πούμε ένα ζωντανό τραγούδι τώρα. Να πούμε το «Λείψε εσύ, λείπει η ζωή μου». Να πούμε, ναι. Είναι ένα τραγούδι του Μίμη του Χριστόπουλου σε στίχους του Σάκη Καπερί. Και νομίζω ότι είναι μεγάλη, δηλαδή πρέπει να επιβάλλεται να λέμε τα ονόματα των δημιουργών, γιατί και αυτοί έχουν ένα μεγάλο παράπονο στους τραγουδιστές. Όταν λέμε τα ονόματα της τσένης, λέει είναι του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Μα δεν είναι του Μπηθηκότση. Απλώς το τραγουδάει ο Μπηθηκότση. Το τραγουδάει με τη Λίνωση, ο Κόκοτας. Πολύ σωστά. Ο πατέρας του τραγουδιού, όπως είχα πει στον Τάσο τον Οικονόμου. Ναι, στον Τάσο, ναι. Στον Τάσο τον Οικονόμου. Ναι, φίλο μου, ναι. Είναι αυτός που έβαλε το μυαλό κάτω, έπιασε την πένα και έγραψε. Εγώ θυμάμαι του σχορεμένου τον Κολοκοτρώνη πάνω σε ένα χασαπόχαρτο έγραφε τα τραγούδια. Για να μην ξεχάσει τη φράση. Και εγώ το κάνω. Το βράδυ ξυπνάω και γράφω φράσεις. Και λέω αυτό μπορεί να τον τίσει τραγούδι. Ναι. Είναι μια ολοκληρωμένη όμως εικόνα δηλαδή αυτό που γράφω. Έτσι. Εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι τώρα, δεν θέλω να πάρω το ψωμί τώρα το στίχο. Λοιπόν, μα εκείνο που το έγραψε του στίχου, έβαλε ο επόμενο, τόντισε με μουσική. Αυτή είναι η γωνία του τραγουδιού. Με τη Λινέα, ο Καζαντζίδη και ο κάθε τραγουδιστή έρχεται και το τραγουδάει. Εμεί το βρίσκουμε έτοιμο τελικά το φαΐ. Έτσι είναι. Μα σημαίνει τροφή είναι. Έτσι είναι. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε, Μιχαλάκη. Απόψε μιλώ με τη σκιά σου σε κάποιο κέντρο που καθόμαστε μαζί. Απόψε πίνω μόνο σε μια άκρη κι η θύμησή σου ξαναζεί. Λείπεις εσύ, λείπει η ζωή μου. Πίνω με δάκρυ και καπνίζω. Κλείνει ο πόνος την ψυχή μου και το όνομά σου συλλαβίζω. Εδώ τελειώνει μια ζωή, εδώ τελειώνει μια ζωή. Τα ίδια τραγούδια παίζει ορχήστρα που μίλαγαν μες στην καρδιά μας. Πολλά γνωστά μας ζευγαράκια, λείπει μονάχα, μονάχα ο ερωτάς μας. Λείπεις εσύ, λείπει η ζωή μου. Πίνω με δάκρυ και καπνίζω. Κλείνει ο πόνος την ψυχή μου και το όνομά σου συλλαβίζω. Εδώ τελειώνει μια ζωή, εδώ τελειώνει μια ζωή. Ευχαριστούμε το Μιχάλη. Σε ευχαριστώ, Μιχαλάκη. Κάποιοι νεότεροι μπορεί να μην γνωρίζουν το Λευτέρη με τη Λινέο, σίγουρα όμως έχουν ακούσει τα τραγούδια του με τη φωνή του. Αμφιβολίες, τι ντεμπούτο σε στίχους και μουσική του τεράστιου Μπηθηκότση. Ποια είσαι εσύ, γιατί μου τη θυμήσατε, λείπεις εσύ, αλίμονο, δεν είναι οι ίδιες οι καρδιές. Μακάρι να πίστευε, τα είδωλα, ωραίο τραγούδι, κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω, συγχώραμε που φεύγω.
τραγούδια που έχουν να απικήσει το υποσυνείδητο της νύχτας, από τα τρανζιστοράκια, μελωδίες που έχουμε ακούσει από ένα διερχόμενο ταξί, στα μεσαία κύματα ή στα FM, ρεφρέν που επέστρεψαν από το άγνωστο για να σε κάνουν να στυλωθείς στα πόδια σου ή για να συντριβείς με πλήρη αξιοπρέπεια, Λευτέρη. Σε ευχαριστώ. Δεν σε φτάνω στα λόγια, γιατί δεν μπορώ να σε φτάσω. Έχεις ποιητικές εκφράσεις, τόσο όμορφες και τόσο βαθιές, με πολύ βαθιά νοήματα, και αυτό το πράγμα με συγκλονίζει, ξέρεις, γιατί δύσκολα ακούω να μιλάνε έτσι. Ας τα μεγάλε. Ας τα μεγάλε. Ποιος θα τα αφήσει. Είναι τίτλος τραγουδιού, ε. Είναι τίτλος τραγουδιού. Ας τα μεγάλε, λοιπόν. Ποιος το έγραψε το τραγούδι αυτό, Λευτέρη? Αυτό το έγραψε ο Γιάννης ο Δημητράς, ο οποίος θεωρώ ότι είναι πολύ ταλαντούχος, συνθέτης και στιχουργός. Είναι καταπληκτικός. Και ο οποίος θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά πράγματα, αλλά μάλλον είναι λίγο τεμπελάκος, από ό,τι καταλαβαίνω. Και τα έχει φορτώσει λιγάκι. Είναι τρομερά αξιόλογος. Εγώ του πήρα τραγούδια μιλώντας μαζί του και συζητώντας. Άκουγα μια φράση και του έλεγα φέρτο, κάτω. Και έτσι έκανα τον τελευταίο δίσκο, πολλά τραγούδια του Γιάννη του Δημητρά, που λέγεται Η δική μου υπογραφή. Ωραία. Ναι, και έχει πολύ όμορφα τραγούδια. Είναι σε στίχους και τη μουσική ο Δημητράς? Στα περισσότερα τραγούδια είναι αυτός. Ναι. Περισσότερα και τραγούδια. Με τη Σότια Τσότου έχει γράψει δύο τραγούδια μέσα στο δίσκο. Αξέχαστη η Τσότου. Αξέχαστη η Σότια Τσότου. Φοβερή. Και φοβερός άνθρωπος, και κρίμα που έφυγε τόσο νέα. Πολύ νέα. Πάμε να ακούσουμε Ας τα μεγάλε. Σε μη ρωτάς γιατί κλαίω, μια γυναίκα με έχει στείλει, σου λέω. Κάτω απ' τα πόδια μου τον κόσμο το χάνω. Φίλε μη ρωτάς, δεν ξέρω τι κάνω. Ας τα μεγάλε, υγρή φωτιά στο ποτήρι μου βάλε. Με το δικό της να καώ το φινάλε. Έφυγε κι αυτή. Ας τα μεγάλε, ας είμαι λιώμα βάλε και ξαναβάλε. Μα τη μορφή της απ' τη σκέψη μου βγάλε. Έχω τρελαθεί. Γιατί πίνω στάχτη και χώμα, απόψε θέλω να γίνω. Εγώ την πίστεψα μα ήτανε ψεύτρα. Φίλαν μ' αγαπάς, δεν θέλω κουβέντα. Ας τα μεγάλε, υγρή φωτιά στο ποτήρι μου βάλε. Με το δικό της να καώ το φινάλε. Έφυγε κι αυτή. Ας τα μεγάλε, ας είμαι λιώμα βάλε και ξαναβάλε. Μα τη μορφή της απ' τη σκέψη μου βγάλε. Έχω τρελαθεί. Με το δικό της να καώ το φινάλε. Έφυγε κι αυτή. Ας τα μεγάλε, ας είμαι λιώμα βάλε και ξαναβάλε. Μα τη μορφή της απ' τη σκέψη μου βγάλε. Έχω τρελαθεί.
Είμαστε εδώ παρέα με τον Λευτέρη Μυτιληναίο και θα ήθελα να τον ρωτήσω, έτσι όπως ξεκινάνε στις συνεντεύξεις. Πού γεννήθηκες, Λευτέρη? Γεννήθηκα στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και μεγάλωσα Αθήνα και Πειραιά. Μπιθικότσης, Ρεπάνης, Κατσαρός, Πυθαγόρας, Γκάτσος, Μούτσης, Άκης Πάνου, Χιώτης, Μητσάκης, Κατινάρης, Σούκας και πόσοι άλλοι ακόμα που μου διαφέρουν. Χριστόπουλος, Μίμης. Από τις εκλεκτικές συνεργασίες που έκανες, Λευτέρη. Τι σου θυμίζουν όλοι? Βαγγέλη Πιτσιλαδή. Ιγνατιάδη Νίκο. Βέβαια. Και Ιγνατιάδη και Βαγγέλη Πιτσιλαδή. Βέβαια, μόνο. Να θυμηθούμε κι άλλους. Βεβαίως. Κατινάρης, είπες τον Κατινάρη. Τον Κατινάρη, ναι, τον είπα. Φοβερός συνθέτης κι αυτός. Είναι πάρα πολύ. Τώρα ξέρεις, δεν τα άκουσα και εδώ στα μυαλά μου, μέσα στο κεφάλι μου όλα συγκεντρωμένα, γιατί με τόσα πολλά αυτά μου συμβαίνουν γύρω μου αυτόν τον καιρό. Αλλά είναι βασικοί παράγοντες αυτοί που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην καριέρα μου. Έβαλες και τη δική σου υπογραφή στο ελληνικό τραγούδι, ε? Το καταδύναμε. Το καταδύναμε. Θα ήθελες να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι? Βεβαίως. Είναι το ομότιτλο.
Ποιοι είναι οι συντελεστές στο τραγούδι που ακούσαμε, η δική μου υπογραφή, Λευτέρη? Έχει γράψει τη μουσική, την έχει γράψει ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν είναι στη ζωή πλέον, έχει φύγει. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Ναι, νέο παιδί. Ναι. Και τους, τους στίχους έχει γράψει ο Γιάννης Δημητράς. Ο Γιάννης Δημητράς. Ο ποιητής μας. Ωραία, ωραία. Σε μια ξένη να μιλάω, μα στον νόμο η καρδιά μου αντιστέκεται και παράνομα εγώ την αγαπάω. Με τον νόμο του Θεού δεν επιτρέπεται για αγάπη σε μια ξένη να μιλάω. Αμάρτησα Θεέ μου, αμάρτησα. Μια ξένη το βλέπω, αγάπησα. Αμάρτησα Θεέ μου, αμάρτησα. Καρδιά είναι αυτή, δεν την κράτησα. Με τον νόμο του Θεού απαγορεύεται την καρδιά μου να τη δίνω σε μια ξένη. Μα ο έρωτας ποτέ δεν λογικεύεται, η αγάπη δεν μπορεί να περιμένει. Με τον νόμο του Θεού απαγορεύεται την καρδιά μου να τη δίνω σε μια ξένη. Αμάρτησα Θεέ μου, αμάρτησα. Μια ξένη το βλέπω, αγάπησα. Αμάρτησα Θεέ μου, αμάρτησα. Καρδιά είναι αυτή, δεν την κράτησα. Αμάρτησα Θεέ μου, αμάρτησα. Μια ξένη το βλέπω, αγάπησα. Αμάρτησα Θεέ μου, αμάρτησα. Καρδιά είναι αυτή, δεν την κράτησα. Αμάρτησα Θεέ μου, αμάρτησα. Μια ξένη το βλέπω, αγάπησα.